Με αυτά τα λίγα λόγια θα ήθελα έτσι απλά να σας προτρέψω, όχι να σας διδάσκω, να μπορέσουμε να πάρουμε στα σοβαρά την ιδιότητά μας ως χριστιανών. Ζούμε σε μια εποχή που τα πράγματα όλα ξεφτίζουνε και θα ξεφτίσουν ακόμη περισσότερο. Δεν θα βρίσκεται πού να βρείτε λίγη ελπίδα, λίγο φως. Θα κοιτάζετε δεξιά, αριστερά, μπροστά, πίσω, κάτω και θα είναι όλα θολά. Γιατί αυτή τη θολότητα, αυτή τη σύγχυση, η εποχή μας την προάγει όλο ένα και περισσότερο. Ο μόνος τόπος που θα βρίσκεται φως, που θα βρίσκεται καθαρότητα, είναι αν κοιτάζουμε ψηλά. Αν κοιτάζουμε προς το Χριστό, από εκεί θα έρχεται ένα φως που θα διαλύει όλα τα σκοτάδια, όλες τις θολούρες που η κάθε εποχή έρχεται να σερβίρει. Γιατί σε κάθε εποχή συνέβαινε αυτό το πράγμα. Και ποιοι είχανε το καθαρό μάτι να βλέπουν τα πράγματα και τις καταστάσεις? Αυτοί που μπορούσαν να κοιτάζουν τον Χριστό διαρκώς. Γι' αυτό, αδελφοί μου, τη νύχτα που κοιμάστε, τη μέρα που ξημερώνεστε, να απευθύνεστε στο Χριστό μας. Δεν ξέρω πόσο μπορείτε να διαβάζετε μεγάλες προσευχές, αλλά σίγουρα μια μικρή φράση μπορείτε να τη λέτε συνέχεια. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η πρώτη δουλειά με το που θα ξυπνήσετε στη διάρκεια της ημέρας και όσο πιο πολύ μπορείτε, γεμίστε τον εαυτό σας, γεμίστε και τον αέρα γύρω σας με αυτή την κραυγή της Εκκλησίας, με αυτή την προσευχή των Αγίων, την Κυριακή προσευχή, την ευχή του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Και λέγεται διαρκώς το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε ελέησον», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου». Και τότε να είστε σίγουροι ότι ο Χριστός που θα δει αυτή μας τη διάθεση θα έρθει και θα δίνει το φως του και θα μας φωτίζει και θα έχουμε μάτια καθαρά να διακρίνουμε τα πράγματα γύρω μας και μέσα μας και να είμαστε διαρκώς προσανατολισμένοι προς το σκοπό μας, που δεν είναι μόνο η επίγεια ζωή, ούτε η ευμερία μας και η υγεία μας και η χαρά εδώ, αλλά η ουράνια και αιώνια χαρά και ευμερία, αυτή που έχει ο Χριστός για όλους εμάς,